Καλησπέρα φίλοι μου. Σήμερα θα δούμε, θα παρουσιάσω το Raspberry Pi 400. Ίσως είναι η επιστροφή των Home Micros. Η επιστροφή από τα παλιά. Αυτή είναι η συσκευασία του. Περιέχει το πληκτρολόγιο του Raspberry Pi, ενσωματωμένο το Pi 4, στα 4 GB RAM. Για να το ανοίξουμε. Εδώ το πληκτρολόγιο. Είναι τις υποδοχές του για ίντερνετ, 3 USB θύρες, θύρα σε Type-C για τροφοδοσία, micro HDMI, 2 θύρες, η slot για τις κάρτες μνήμης και μια θύρα εξωτερική για άλλες συσκευές. Αυτό είναι το πληκτρολόγιο. Επίσης έχει μέσα τροφοδοτικό. HDMI καλώδιο. Το γνήσιο το ποντίκι του. Και ένα βιβλίο για το πώς να ξεκινήσεις με το Raspberry Pi. Με προγραμματισμό. Την εγκατάσταση. Και διάφορα άλλα. Για να δούμε τώρα και στην πράξη. Εγώ έχω εγκαταστήσει στην κάρτα την Amiga. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, εδώ είναι το setup. Έχω συνδέσει και το Tomahawk επάνω. Amiga. Bye Amiga. Αυτή είναι η εισαγωγή της Pi Amiga. Εδώ έχουμε το περιβάλλον. Λοιπόν, τα χαρακτηριστικά μιας Amiga μιας έκδοσης 3,9, 4,1, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Emulator, όπως θέλετε πείτε το. Τα πάντα, system. Έχει emulators. Διάφορα εργαλεία, utilities.
τα γνωστά. Για το πώς θα φτιάξετε την κάρτα θα έχω περιγραφεί κάτω στα σχόλια. Πανεύκολο είναι, δεν είναι δύσκολο. Τα παιχνίδια, εδώ έχω κάποια παιχνίδια, όπως βλέπω το Doom, Duke Nukem, Quake. Να δοκιμάσουμε. Πάμε ένα παιχνίδι. Συγγνώμη. Με το control προβολή. Άιδε. Αυτό είναι το Duke Nukem. Έχει audio. Διάφορα να παίξει τη μουσική σου, όπως εδώ κάτω έχει το Amiga Amp. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει εδώ άλλο. Shell GoIDF Amiga Web. Το έχω συνδεμένο στο ίντερνετ, θα δούμε θα κάνει τίποτα. Δεν είναι λέει ασφαλής η σύνδεση. Use an unsecure connection instead. Ωραία. Και δεν ανοίγει. Αμήνετε. Το άνοιξε. Vincent, τι είναι αυτό ρε φίλε? Είναι βασικό το Vincent. Συνδέεται το Aminet. GoDF είπαμε. Εδώ. Μάλιστα. Πρόγραμμα ήχου. Μουσικής. Final Writer. Snoop Dogs. Controls. Αυτό. Commodities. Eagle Player. Το μουσική. Μάλιστα.
Κλείνεις ρε παιδί σου. Είπαμε Amming Up, Ρίβα, αυτό είναι για ταινίες και στο ζουμί. Θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Γιατί ο Μίτσος θα μας σκίσει. Πάμε. Πάμε ένα φιλικό. Διαλέξουμε ομάδες. Europe. Τώρα είσαι ΑΕΚ. Ολυμπιακός. Πάμε. Τώρα φίλε Σαραβάκος Κωστής και Τσπάγια Τσάρτα Σαβίσκη. Πεκταράδες είχε εδώ μέσα. Πουλάς την μπάλα, ακόμα δεν άρχισες. Όχι ρε φίλε. Πάμε. Μπράβο άτομα. Μπράβο Μανουλά. Τιμούρ. Σαραβα... Όχι ρε φίλε. Γεια σου ρε Ατμάρχοντα. Όχι επάνω του ρε. Ωραία. Όχι ρε φίλε. Λοιπόν το μηχάνημα παιδιά είναι μάλλον Amiga 400. Επιστροφή στο παρελθόν είπαμε. Έλα ρε φίλε, πάρ' το. Μακάρι να μπορούν να φτιαχτεί και σαν Atari, να φτιαχτεί και Spectrum και Amstrad. Εξαρτάται τις κάρτες και τους εμπλέ. Έλα ρε φίλε να πούμε τώρα. Στο 44 οικολόγα με τον Ιβιτς, ρε Ιβιτς. Ιβιτς. Δεν θα τα αφήσω έτσι. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ναι. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Μακάρι να μπουνε, να το κάνεις και για άλλα μηχανήματα. Να αλλάζεις τις κάρτες, να αλλάζεις μηχανήματα δηλαδή. Σε κολόρ. Δεν τα έχουμε όλα τα μηχανάκια μας. Εντάξει, δεν είναι σαν τα πραγματικά, αλλά είναι κάτι.
Λοιπόν, βλέπω ο Ολυμπιακός μας παίζει λίγο εδώ πέρα. Κάτι ξέχασες μεγάλε. Έλα τώρα. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι, παιδιά. Αυτή είναι η Amiga 400, το P400. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.